με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε offshore εταιρεία στα νησιά Μαρσάλ. Δεν έχει σχέση με την εικόνα που βλέπαμε. Εδώ. Πάμε λοιπόν. Βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας είχε offshore στα νησιά Μαρσάλ. Ναι. Νέος πονοκέφαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Σμινιράλη. Νέος πονοκέφαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πες μας εδώ πέρα, Σταυρολούρου, τι ακριβώς είναι τα στοιχεία τα οποία καταγγέλλονται για τον βουλευτή και ποιος είναι ο βουλευτής. Να πούμε και το όνομά του. Εδώ είναι ο κύριος που βλέπουμε. Ποιος είναι? Ναι, είναι ο κύριος Περικλής Μαντάς. Ο κύριος Μαντάς. Ναι. Μου θυμίζει ελληνική ταινία. Μαντάς, Μαντάς, ορμόμαστε. Ναι, με τον Κόρτσο. Μάλιστα. Λοιπόν, καμία σχέση όμως με τον Κόρτσο. Συγκεκριμένος βουλευτής εδώ της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαντάς, λοιπόν, είχε ιδρύσει εταιρεία offshore. Ναι. Με έδρα τα νησιά Μάρσαλ. Ναι. Και προφανώς όλο αυτό έγινε για να είναι αόρατες οι δραστηριότητες του και για να μπορεί να κρύψει παντελώς τα ίχνη του. Μάλιστα, είχε τοποθετήσει ως φορολογικό και νόμιμο εκπρόσωπο της συγκεκριμένης offshore εταιρείας έναν δικό του έμπιστο άνθρωπο, τον οποίο το χρησιμοποιούσε σε όλες τις εταιρείες. Ναι. Πρόκειται για μια 35χρονη γυναίκα. Μάλιστα. Η οποία και ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του την απασχολούσαν κατά διαστήματα και σε διάφορες άλλες απασχολίες, έτσι. Και σε κάποιο κατάστημα υποδημάτων, ήταν, όπως είπαμε, πολύ στενή φίλη του ζευγάρι. Άρα καταγγέλουν το βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Μαντά, ναι, ότι είχε offshore εταιρεία στα νησιά Μαρσάλ. Για πες μας, τι στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται ο βουλευτής, ο κύριος Μαντάς, πέρα από το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο, όπως είπαμε. Και να τον ψάξουμε τον βρούμε κιόλας, να ψάξουμε τον βρούμε τον κύριο Μαντά, να πούμε τι έχει να πει. Ναι. Το οποίο, όπως είπαμε, το είχε για όλες τις δουλειές, ναι, το συγκεκριμένο πρόσωπο, για 35χρονη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται, στην ουσία καρφώθηκε από μόνος του ο κύριος Μαντάς, γιατί ήταν αυτός που στις αρχές Ιανουαρίου ξεσκέπασε τον βουλευτή Χιμάρα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει... Και ναι, πάνω σε ένα πανικό και του κύριου Μαντά αλλά και του Μέγαρου Μαξίμου προκειμένου να καλύψουν όλη αυτή την ιστορία ξεκίνησε να εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Λένε ότι ο κύριος Μαντάς καρφώθηκε μόνος του. Ναι, και προσπάθησαν με πάση περιπτώσει. Όταν στις αρχές Ιανουαρίου βγήκε η υπόθεση με τον Χιμάρα. Με τον βουλευτή Χιμάρα. Έτσι, με τα δημοσιεύματα στον τύπο. Η γνωστή αυτή υπόθεση. Θυμόμαστε τότε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα ότι έγραφαν ότι υπήρχε και για δύο ακόμα βουλευτές της κυβέρνησης Μητσοτάκη μια παρόμοια υπόθεση με αυτή του Χιμάρα. Ότι υπήρχε δηλαδή και υπήρχαν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι είχαν offshore εταιρείες. Μάλιστα. Στις 5 Ιανουαρίου η εφημερίδα Contra News αναφερόταν στο πρωτοσέλιδό της σε βουλευτή Μεσσηνίας με offshore και στις 9 Ιανουαρίου η ίδια εφημερίδα αποκάλυπτε ότι βουλευτής κλήθηκε τη Μεσσηνία για εξηγήσεις στο Μαξίμου. Και κάπως έτσι καρφώθηκε. Και πώς καρφώθηκε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς καρθώθηκε. Ποιο ήταν το μοιραίο λάθος που έγινε. Λοιπόν, πάνω στον πανικό τους προκειμένου ότι θα γινόταν η συγκεκριμένη αποκάλυψη, ο κύριος Μαντάς και το Μέγαρο Μαξίμου έκαναν το μοιραίο λάθος που αποδεικνύει αφενός την ενοχή του κυρίου Μαντά και αφετέρου τη γνώση από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσπάσαν λοιπόν να κουκουλώσουν, όπως φαίνεται, την σύμφωνα υπόθεση. Με τις καταγγελίες πάντα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες πάντα, προσπάσαν να κουκουλώσουν αυτή την παράνομη ιστορία με τον με πρωταγωνιστή τον Περικλή Μαντά, τον βουλευτή, βάζοντας. Μια συγκεκριμένη γυναίκα. Ναι, είναι η συγκεκριμένη γυναίκα που είπαμε ότι έτρεχε όλες τις δουλειές. Να μεταβιβάσει αμέσως στις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή λίγες μέρες μετά τα δημοσίευματα και τον πανικό, ο οποίος είχε προκληθεί. Το 100% των μεριδίων της offshore εταιρείας του κυρίου Μαντά προς το συνέτερο του κυρίου Μαντά, που χρειάζεται να πούμε τώρα το όνομά του. Ναι. Εδώ... Και κάπως έτσι βρέθηκε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής είχε την offshore εταιρεία στα νησιά Μάρσαλ. Μάλιστα. Θα πει κάποιος, μα είναι κακό να έχει μια εταιρεία ο άνθρωπος. Βεβαίως, γιατί απαγορεύεται ένας βουλευτής να έχει offshore εταιρεία. Απαγορεύεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Και θα μας βρει τον νόμο η κυρία Χαραλεμονή για να μας πει τι λέει για τους βουλευτές και για τις offshore εταιρείες. Εδώ το ζητούμενο είναι, κύριε Μαντά, ισχύει αυτό, ναι ή όχι? Και προκαλούμε και καλούμε τον κύριο Μαντά να βγει τώρα στον αέρα να μιλήσει. Καλούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλή Μαντά, να βγει και να μιλήσει. Του δίνουμε βήμα στην εκπομπή μας. Του δίνουμε το βήμα να βγει και να πει πώς έχουν τα πράγματα. Είναι αρλούμπες όλες αυτές οι καταγγελίες ή ισχύουν αυτές οι καταγγελίες? Είναι παραμύθια, είναι σκευωρίες για να του δημιουργήσουν πρόβλημα του κύριου Μαντά? Ή είναι αλήθεια? Να πούμε τον καλούμε τον κύριο Μαντά αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και είναι υποχρεωμένος να βγει και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Σε ακούμε. Να πούμε ότι πέρα από όλα αυτά, ναι, η συγκεκριμένη γυναίκα 35χρονη, η οποία φαινόταν ως το πρόσωπο που είχε την offshore εταιρεία, είχε οριστεί από τη σύζυγο του κυρίου Μαντά, ναι, ως διαχειρίστρια μιας άλλης εταιρείας που είχε το ζεύγος, δηλαδή η σύζυγος του κυρίου Μαντά και ο κύριος Μαντάς, από την οποία, από ό,τι φάνηκε, είχε αποκρυφτεί από όλες τις δηλώσεις του πόθεν έσχες του. Δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρεία, παρόλο που την είχε με τη γυναίκα του, δεν φαινόταν πουθενά. Μιλάμε για μια άλλη εταιρεία, όχι για αυτήν την offshore. Μάλιστα. Επίσης, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε οριστεί από τον κύριο Μαντά ως διαχειρίστρια σε μια άλλη εταιρεία, της οποίας μοναδικός έτερος ήταν η offshore εταιρεία, η οποία, ναι, βρίσκεται στα νησιά Μάρσαλ. Και να πούμε ότι επίσης η συγκεκριμένη γυναίκα που έτρεχε την εταιρεία στα νησιά Μάρσαλ ήταν στα τελευταία χρόνια στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Μαντά στην Καλαμάτα. Απαγορεύεται να πούμε η συμμετοχή των εκπροσώπων του κοινοβουλίου σε εταιρείες εξωχώριες. Σε κάθε είδους επιχείρηση. Ο νόμος λέει ότι, ναι, τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικού Διευθυντή ή αναπληρωτών της επιχείρησης, οποιασδήποτε επιχείρησης. Η δε παράβαση των διατάξεων αυτών συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα όσων συμβάσεων ή πράξεων έχουν γίνει όπως ορίζει ο νόμος. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι πολύ σοβαρό. Εάν ισχύουν οι καταγγελίες, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα που δημιουργείται για μία ακόμα φορά στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Και καλούμε τον κύριο Περικλή Μαντά να βλέπουμε, παρακαλώ, τον βουλευτή. Ας το δούμε και φού, να δούμε ποιος είναι. Τον καλούμε και πρέπει αυτή τη στιγμή να βγει και να μιλήσει. Κύριε Μαντά, είσαστε εκτεθειμένος και είσαστε υποχρεωμένος να βγείτε και να μιλήσετε. Πάτε τον κύριο Μαντά στο τηλέφωνο, τον παίρνουμε συνέχεια τον κύριο Μαντά. Κύριε Μαντά, είσαστε υποχρεωμένος να βγείτε και να μιλήσετε. Τι έχετε να μας πείτε? Είχατε ή δεν είχατε την offshore? Πάμε μέσα. Σας καταγγέλουνε με δόλο ή επειδή είναι αληθινά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται? Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο κύριος Μαντάς θα πρέπει να βγει και να μιλήσει. Ο κύριος Μαντάς θα πρέπει να βγει και να πει ποια είναι η αλήθεια. Είχε ή δεν είχε? Τώρα έχουμε βρει τον κύριο Μαντά. Έχουμε μιλήσει με το γραφείο του. Τι σας λέει, παρακαλώ, το γραφείο του κύριου Μαντά? Λέει δεν θέλει να βγει να μιλήσει, θα βγάλει ανακοίνωση. Ξαναπάτε τον κύριο Σμινεράλ, τον κύριο Μαντά. Και πείτε ότι είναι υποχρεωμένος να βγει να μιλήσει. Δεν θα κρύβεται πίσω από λεξούλες όταν θα βγάλει δελτίο τύπου. Εδώ και τώρα πρέπει να βγει να μιλήσει. Τι γίνεται εδώ? Έχουν κάνει τη χώρα μπανανία. Έχουν κάνει τη χώρα μπανανία. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αν συμβαίνουν, μπορεί να είναι και αθώος και να βγει και κάποιος αντίπαλός του για να τον ευλάψει. Αλλά εδώ ακούω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία. Και τον έχει καλέσει κιόλας, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου, πριν. Και να μεταβιβάσει λίγο καιρό. Πες, ναι. Και του λένε, εδώ σε βγάζουν εξώφυλλο. Φροντισίεται και κλείστα. Τι γίνεται εδώ? Στο επιχειρήν έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας τι θέλει. Αλλά εδώ μιλάμε για offshore εταιρεία. Παγορεύεται
απαγορεύεται. Όταν πήγε και ορκίστηκε για να γίνει βουλευτής ο κύριος Μαντάς, και ο κάθε κύριος Μαντάς ήξερε ότι αυτά απαγορεύονται. Το ήξερε. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με τον νόμο, μέσα σε 8 μέρες αφότου οριστικοποιηθεί η εκλογή των βουλευτών, πρέπει με δήλωσή τους να επιλέξουν τι ιδιότητα θα έχουν. Αν θα έχουν το βουλευτικό αξίωμα ή τις ιδιότητες που αναφέραμε πιο πριν. Μάλιστα. Προς το παρόν δεν έχει βγάλει ούτε ανακοίνωση. Τι σας λέει στο τηλέφωνο, κυρία Σμινεράλη, κύριος Μαντάς? Μάλιστα. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Τώρα δεν σηκώνονται καν το τηλέφωνο. Αρνούνται βλέποντας το νούμερο και έχουν αναγνώριση του τηλεοπτικού μας σταθμού το τηλέφωνο. Δεν το σηκώνει ο κύριος Μαντάς για να βγει και να μιλήσει. Να πει στον ελληνικό λαό. Να πει. Αν ήθελε καθαρός, γιατί δεν έκανε να μιλήσει? Να πει καλά τα λες, Μαντά. Οι πολιτικοί σου αντίπαλοι σου βγάλαν το σκάνδαλο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά εδώ τι γίνεται? Δεν θέλει να βγει? Όταν λένε για σένα και υπάρχουν αυτές τις καταγγελίες, να πεις ότι δεν ήθελε κάποιος γιατί θέλει να φημώσει τον κύριο Μαντά, εμείς του δίνουμε λόγο, του δίνουμε το βήμα. Να έχει λόγο, να μιλήσει, να καταγγείλει. Για να δούμε. Για να δούμε. Περιμένουμε μήπως θέλει να βγει ο κύριος Μαντάς στο τηλέφωνο στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα, πάμε. Αυτά βλέπουμε και συγχυζόμαστε και βλέπουμε ότι ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος υποφέρει και έχουμε τους κυρίους βουλευτές να κάνουν τα κολπάκια τους, όπως φαίνεται.